μαλεβιζιώτης.gr και δημοτικές εκλογές. Και μαζί μου βρίσκεται η κυρία Χρύσα Λιρώνη Παγκάλου, μια νέα γυναίκα, ιδιαίτερα δραστήρια, σύζυγος, μητέρα, επιχειρηματίας και τώρα πια υποψήφια στο πλευρό του κυρίου Μενέλαου Μποκέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στα Καλέσσα, σε ένα μέρος όπου από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ και από την κουβέντα που κάναμε και εκτός κάμερας, αγαπάτε πολύ. Σας καλωσορίζω στα Καλέσσα. Τα Καλέσσα είναι το χωριό που μεγάλωσα. Έχω τις καλύτερες μνήμες. Και το επισκέπτομαι πολύ συχνά, μιας και διατηρώ πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους τους χωριανούς. Mm-hmm. Πώς πήρατε αλήθεια την απόφαση να ασχοληθείτε με τις εκλογές και ουσιαστικά να δηλώσετε υποψηφιότητα? Όσο εύκολη ήταν αυτή η απόφαση για μένα, άλλο τόσο ήταν δύσκολη. Δύσκολη γιατί είμαι γυναίκα εργαζόμενη, μητέρα δύο μικρών παιδιών και έχω μια δύσκολη καθημερινότητα όπως έχουν όλες οι γυναίκες στις μέρες μας. Εύκολη δε, διότι είμαι ένας άνθρωπος με μεγάλη διάθεση προσφοράς, ένας άνθρωπος που αγαπώ τον τόπο μου και νοιάζομαι πολύ για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του τόπου αυτού. Θεωρώ ότι από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου θα μπορέσω να προσφέρω στον τόπο μου και να γίνει το Μαλεβίζι ο τόπος που αξίζει σε όλους μας. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο μέλλον το Μαλεβίζι? Το Μαλεβίζι είναι γνωστό ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος. Διαθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα, πρωτογενή παραγωγή, τουριστικό προϊόν τόσο σε κύρια όσο και σε εναλλακτική μορφή. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το Μαλεβίζι και να αναπτυχθούν σε ισορροπία και παράλληλα όλες οι δραστηριότητες. Η παράταξή μας στο Μαλεβίζι μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες και να φέρει την επιθυμητή αλλαγή στον τόπο μας για το καλύτερο μέλλον των δημοτών και των παιδιών μας. Το Μαλεβίζι είναι ο τόπος σας, ο τόπος που γεννηθήκατε και που δραστηριοποιείστε επαγγελματικά. Τι θεωρείτε πως θα έπρεπε να αλλάξει? Θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στο κεντρικό κράτος όσο αναφορά θεμελιώδη ζητήματα όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας και το ενεργειακό. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει φροντίδα όσον αφορά την καθημερινότητα των δημοτών, τα οποία θα κάνουν πιο ασφαλή και πιο άνετη τη διαβίωση των δημοτών. Τέτοια έργα είναι η αναβάθμιση του βιομηχανικού πάρκου τη Λύσου, είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, χώροι για τα παιδιά μας, χώροι για την οικογένεια και οτιδήποτε άλλο θα αφορούσε την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Ανήκετε στην νέα γενιά των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο Μαλεβίζι. Η νέα γενιά, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προσφέρει στα κοινά? Η γενιά μας είναι μια μορφωμένη γενιά με επαγγελματικές εμπειρίες. Είναι μια γενιά με όραμα, μια γενιά που δημιουργεί ευκαιρίες, ακόμα και σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι ευνοϊκό. Και αυτό που θέλουμε σαν νέα γενιά και είναι επιβεβλημένο, είναι όλη αυτή η προσπάθεια να περάσει μέσα από την αυτοδιοίκηση. Και θα κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα ρωτώντας σας για ποιο λόγο επιλέξατε την παράταξη του κυρίου Μενέλαου Μποκέα. Το ειλικρινές κάλεσμα του υποψήφιου δημάρχου Μενέλαου Μποκέα, καθώς και η ολοφάνερη αναγκαιότητα που έχει ο τόπος να υπηρετηθεί από νέους, καταξιωμένους, άθαρτους ανθρώπους, με ώθησε να στελεχώσω τον ορθομελετημένο συνδυασμό του. Επιπροσθέτως, τόσο οι ιδέες και οι απόψεις του Μενέλαου Μποκέα, όσο και το όραμά του, μου εμπνέουν εμπιστοσύνη και πραγματικά πιστεύω ότι μέσα από την παράταξη το Μαλεβίζι μπορεί να έρθει αλλαγή. Κυρία Χρύσα Λιρώνη, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.